Μα εσύ είσαι Αλφόνσο. Κακακα, φυσικά εγώ είμαι ανόητε. Βλέπεις τίποτα περίεργο. Ω Θεέ μου. Δεν είναι δυνατόν, τρελάθηκα, δεν είναι δυνατόν. Κακακα, πες μου, κακακα, τι δεν είναι δυνατόν. Δεν βλέπεις Αλφόνσο, έγινε σκότα. Κακα, το ξέρω και είμαι περήφανος. Κακακα, ζητώ η Ρίβερ, ζητώ, κακακα. Εσύ, έλα εδώ. Έλα εδώ! Τι έκανες, τι έκανες! Τίποτα! Πώς δεν έκανες τίποτα! Καλά! Σχεδόν τίποτα! Τι σχεδόν τίποτα! Τι έριξες στο ποτό! Τη συνταγή! Τι βρήκα σε εκείνο το βιβλίο! Α, ναι! Τι βιβλίο! Δώσ' το αμέσως το αντίδοτο! Το ποιο? Το αντίδοτο! Για να γίνει ο Αλφόνσο όπως ήταν πριν! Μα γιατί! Έτσι είναι καλύτερα! Μικρέ! Μικρέ! Δώσ' το αμέσως το αντίδοτο! Να του το δώσεις εσύ! Έλα, φαντασματάκι! Κάνε κάτι, αυτός θα με δείρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Αλφόνσο είναι μια χαρά τώρα. Μα δεν καταλαβαίνεις. Θα πάω πολύ ξύλο. Μακάρι, γιατί σε βαρέθηκα. Δεν σε μπορώ άλλο, μπούκτησα. Κι εγώ ξέρεις πως νιώθω για σένα. Μικρέ, άσε το παραμιλητό και έλα εδώ να κάνεις κάτι. Έλα εδώ αμέσως, τώρα. Δεν μπορώ. Τι θα πει δεν μπορείς? Αυτό εδώ δεν είναι αυτό που λες. Αντίπος. Καλά. Έλα, Αλφόνσο, πάμε. Τι τρέχει, τι τρέχει. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Θα σου πάρω καλαμπόκι. Καλαμπόκι. Τι έπαθε αυτός? Πού να ξέρω, μάλλον θα πήγε με τη Ρίβερ. Ο φίλος του Αλφόνσο. Ναι, με μια κότα. Μα πώς με μια κότα? Ναι, Λουτσέρο, με μια κότα. Μιλούσε. Της μιλούσε. Μιλούσε η κότα, έλα τώρα. Εκείνος μιλούσε την κότα. Στάσου, με συγχωρείς, Φινίτα, με συγχωρείς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτοί μπορεί να μας ετοιμάζουν καμιά παγίδα, ε. Λοιπόν, είσαι σίγουρη ότι ήταν μόνος του ο Ρούντι? Όχι. Πώς όχι, ναι ή όχι, αποφασίστε. Όχι, ήταν με τον Αλφόνσο. Με τον Αλφόνσο? Και πού ήταν ο Αλφόνσο? Στην αγκαλιά του Ρούντι Κακόνι. Πώς? Ναι, ο Αλφόνσο ήταν η κότα. Έξω. Και πάρε αυτό το βρωμερό πλάσμα από μπροστά μου. Μα κύριε, ακούστε με. Τίποτα, δεν θέλω καμία εξήγηση. Πάρ' το πριν μου λενώσει το γαλιμπρό. Όλη τη νύχτα με αφήσατε έξω, κυρία, σας παρακαλώ. Καλά σου έκανα και όλη τη μέρα θα σε αφήσω έξω. Τρελάθηκες τελείως. Πώς τολμάς να φέρεις μια κότα μέσα στο σπίτι μου? Μα δεν είναι μια συνηθισμένη κότα, κυρία, να σας εξηγήσω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Φύγε αυτή τη στιγμή. Μα κύριε. Φύγε. Τίποτα, τίποτα. Τι τρέχει, Βερίτο? Μη με λες, Βερίτο. Α! Έξω. Έξω από το σπίτι μου. Μα κυρία. Έξω. 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 Να αφήσει από τον παλαβό να μπει μέσα, σε απέλησα. Λοιπόν, παιδιά, οι δυνάμητες είναι πρώτοι με 38 πόντους και εμείς με τη Social Park δεύτερη με 37. Μη μου το λες, γιατί μου στέκεται εδώ, Diego. Οι δυνάμητες πρώτοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όσο σκέφτομαι ότι θα πανηγυρίζει ο Γκαστόν, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ. Ψυχραιμία, Καρότ, ψυχραιμία. Τι κρίμα, ε. Πάλι δεύτερη. Ναι, παιδιά, αλλά τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας. Σταμάτα, χοντρέ, και τι να το κάνουμε. Η Social Park μπορεί να μας περάσει. Ναι. Σιγά την ομάδα. Πώς θα μας περάσει? Εδώ έχετε τον Ταρουσίτα, τον Πεκταρά. Ο Ταρούσα έχει δίκιο. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Η Social Park έχει μπροστά της δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ναι, καλά. Αν όμως οι δυναμίτες νικήσουν και στους δύο αγώνες, άντε να τους φτάσουμε μετά. Θα προκριθούμε σίγουρα μέσα στην τετράδα και εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Παιδιά, τώρα που το συζητάμε, τι θα γίνει αν έρθουμε ισοπαλία με τους δυναμίτες και σε πόντους και σε γκολ? Το πρωτάθλημα θα κριθεί στα πέναλτι. Καλά, τότε αντί για προπόνηση πάω για φαΐ. Για φαΐ? Για φαΐ. Γιατί? Για να παχύνω, να παχύνω, να παχύνω και να μην μπορώ να φάω ούτε ένα γκολ. Παιδιά! Μόνο κάνω τι θα λέει οι κρυάδες εδώ μέσα πια. Έλα, άσε μας. Άσε μας. Εκτός από αυτό, δεν θέλεις ένα τόστο, ένα ουίσκι, κάτι? Μίλα μου, γιατί τα έχεις μαζί μου, εγώ δεν σου έκανα τίποτα. Τι συμβαίνει, δεν μπορώ να μιλήσω με τον φίλο μου? Ρέμισε, Μπόκα. Στους ημιτελικούς θα τους διαλύσουμε τους δυναμίτες. Ξέρεις πως το περιμένω αυτό. Ναι, αλλά πρέπει να τα σκεφτούμε όλα.
Γιατί αν ισοβαρίσουμε σε πόντους και γκολ, όλα θα κρυθούν στα πέναλτι. Ναι, και. Και αν όλα κρυθούν στα πέναλτι, ευθύνη έχει μόνο ο τερματοφύλακας. Καλά. Δεν είναι εύκολο, Ράτα. Πρέπει να είμαι έτοιμος. Έχω ευθύνη. Ψυχραιμία, Μπόκα. Τι ψυχραιμία. Πρέπει να είμαι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο. Τι λες τώρα. Μη μου πεις πάλι ότι θέλεις να παχύνεις και τέτοια. Το αντίθετο, Ράτα. Το αντίθετο. Θέλω να κάνω δίαιτα. Νομίζεις. Φυσικά. Πρέπει να σταματήσω να τρώω σαν τρελός. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Ξέρω. Τι πρέπει να κάνεις. Σκέφτομαι να κάνω δίαιτα, Ράτα. Τι λες, Μπόκα. Ναι, είμαι αποφασισμένος. Τέρματα σάντουιτς και τα hot dog. Σήμερα θα ζητήσω στη μάνα μου να μου φτιάξει ψητό κοτόπουλο με στήθος και λεμόνι. Θα είναι τρέλα. Και θα σου φτάσει αυτό. Θα πεθάνω από την πείνα. Αλλά θα το κάνω για τους ατρόμητους. Ναι, ναι, ναι. Το πρωτάθλημα μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά αυτό δεν το αντέχω. Α, πάλι μόνο σου μιλάς, Βίκτορ. Δεν το αντέχω, αγαπούλα μου. Δεν το δέχομαι. Έλα, Βίκτορ. Δεν δέχομαι να είναι πρώτοι οι δυναμίτες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και ηρέμησε, καλέ μου. Δεν τελείωσε ακόμα το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, όχι. Αλλά τελειώνει όπου να είναι. Καλά, μην κάνεις. Και θα σου πω κάτι. Τι? Σου το λέω από τώρα για να μην εκπλαγείς μετά. Αν έρθουμε πάλι δεύτερη, θα πάω καρδιακή προσβολή. Α, σε παρακαλώ, ηρέμησε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Φαντάζεσαι τους δυναμίτες να μας κοροϊδεύουν. Αποκλείεται. Θα μετακομίσω, ωραία. Θα φύγω, ωραία, από τη γειτονιά. Θα πάω στο εξωτερικό, θα πάω. Ωραία, ησύχασε. Για να σου πω κάτι, γιατί δεν δίνεις μια υπόσχεση? Αυτό είναι, να αφήσεις μουσί μέχρι να γίνουμε πρωταθλητές, τι λες? Και εσύ γιατί δεν αφήνεις μουστάκι? Πολύ αστείο. Χαίρετε, με συγχωρείτε, μήπως έχετε καλαμπόκι? Για την κοτούλα είναι? Ναι. Νομίζω ότι έχω μια στιγμή να δω. Τη γλυκιά κοτούλα, πώς τη λένε? Κόκο, τι ωραίο ονοματάκι, ό,τι πρέπει για κοτούλα. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν. Μαμά, θα μου την κάνεις ψητή, σε παρακαλώ πολύ. Το μωρό μου. Δώσε μου πίσω την κότα μου. Πώς θα τη φας? Ketchup. Αποκλείεται, η κότα είναι δική μου. Θα την αγοράσω, μην κάνεις φασαρία, αφού τη θέλει το παιδί. Ναι. Όχι. Είναι ωραία κοτούλα, Πολύ ωραία. Φύγε, φύγε, είναι δική μου. Έλα, πού να δεις τον παπά μου, σε παρακαλώ, έλα. Όχι, έλα, όχι. Ελάτε, κύριε Κακόνη, σιγά το πράγμα, ακούστε, έλα, θα σας πάρω άλλη κόρη, θα σας το υπόσχομαι. Και γιατί δεν παίρνεις μια άλλη στο γιο σου? Γιατί από κοίτα μου αυτή θέλει, αν και νομίζω ότι θα είναι πιο νόστιμη στην κατσαρόλα παρά ψητή. Με τι γονιτές πατατούλες. Σταματήστε, τόσο άκαβιστε, πώς μιλάτε έτσι μπροστά στην κοτούλα? Γιατί, μη μου πεις ότι καταλαβαίνει αυτά που λέμε. Φυσικά και καταλαβαίνει. Πώς γίνεται αυτό? Δώστε μου. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Έλα, κράτα την. Μα γιατί υποκείτα, γιατί άλλαξε γνώμη? Είναι ωραία, παχουλή κοτούλα. Ναι, αλλά μου λέρωσε το παντελόνι μου. Καλά το κάνεις, Αλφόνσο. Πώς, Αλφόνσο? Εσύ δεν είπες ότι την κοτούλα τη λένε κοκό? Ναι, κοκό Αλφόνσο. Κοκό Αλφόνσο, μα ακόνομα. Ακονόματα, γι' αυτό έκανε κακά. Για να δούμε αν θα εμφανιστεί η μαϊμού. Η αλήθεια είναι ότι ανησυχώ λίγο. Έλα, φαντασματάκι. Έλα, φιλαράκο. Με βλέπω να έχω κακά ξεμπερδέματα. Ουι, φαντάζεσαι, μαϊμού, να κάνει αυγά η κότα και να γεμίσει όλος ο κόσμος παντού με αλφονσάκια? Έλα, φαντασματάκι, βγες. Πριν είναι πολύ αργά, έλα. Μα καλά, τι ομάδα είμαστε. Τα αγόρια θα μας περάσουν για χαζές. Άμα το πουν αυτό θα τους δείρω. Και γιατί θα μας περάσουν για χαζές? Γιατί λες, και μας έδωσε την άδεια να φτιάξουμε γυναική ομάδα. Έχουμε μέχρι και προπονήτρια. Αλλά κάθε φορά που πάμε για προπόνηση το ρίχνουμε τελικά στο χορό. Καλά, Κριστίνα, η Φινίτα προτιμά να χορεύει παρά να παίζει ποδόσφαιρο. Εξάλλου, γιατί να προπονούμαστε αφού δεν παίζουμε σχεδόν ποτέ? Ακριβώς, και με ποια ομάδα να παίξουμε? Να, μπορεί να παίξετε με τα αγόρια. Με τα αγόρια! Καλή ιδέα! Θα είχε πολύ πλάκα, Και σίγουρα θα νικήσουμε, γιατί αν ο Ρομπερτίτο δεν μας δίνει πέναλτι, θα τον σκοτώσω! Γεια! Παιδιά, θέλουμε να σας κάνουμε μια πρόταση. Καήκαμε. Έλα, πες μας. Θέλουμε η ομάδα μας να παίξει με την ομάδα σας. Πώς? Ένα παιχνίδι? Ναι, ένα παιχνίδι. Τι? Τι άλλο, ποδόσφαιρο.